τις τελευταίες εβδομάδες και το εκπαιδευτικό προσωπικό και το διοικητικό προσωπικό, όλοι οι εργαζόμενοι στο Πανεπιστήμιο και κυρίως οι φοιτητές μας είναι σε μεγάλη αναστάτωση, γιατί έχει προκύψει μία πρόταση από τον πρόεδρο της διορισμένης δικού σας επιτροπής του Πανεπιστημίου μας και εν μέρη ή εν όλο έχει γίνει αποδεκτή αυτή η πρόταση και στάλθηκε προς το Υπουργείο Παιδείας από τα μέλη της δικού σας επιτροπής, σύμφωνα με την οποία τρία τμήματα της Σχολής Μηχανικών της Θεσσαλονίκης καταργούνται, συγχωνεύονται και μεταφέρονται στις ΣΕΡΕΣ, τμήματα των ΣΕΡΟΝ συγχωνεύονται μεταξύ τους, τμήμα της Καβάλας καταργείται, καθώς επίσης και τμήματα της Δράμας είναι υποκατάργηση. Θεωρούμε όχι τυχαίο το γεγονός, παρόλο που ήταν ευνηδιαστικό στο επίπεδο της διοίκησης του Ιδρύματος, καθώς δύο μέρες πριν από την αποστολή των θέσεων των Ιδρυμάτων για συγχωνεύσεις, καταργήσεις και μετακινήσεις, που όμως ζητήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και είναι πολιτική του Υπουργείου Παιδείας, ξαφνικά και χωρίς να ενημερωθεί καθόλου η ακαδημαϊκή κοινότητα και παρά τις αντίθετες τοποθετήσεις τμήματων και σχολών, είδαμε αυτή την πρόταση. Είμαστε αντίθετοι σε κάθε κατάργηση, συγχώνευση ή μετακίνηση. Τα τμήματα αυτά έχουν προκύψει πρόσφατα από μια μεγάλη αναδιάρθρωση των ιδρυμάτων της περιοχής και πιο συγκεκριμένα του πρώην ΤΕΗ Θεσσαλονίκης, πρώην ΤΕΗ Κεντρικής Μακεδονίας και πρώην ΤΕΗ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με το παλιό Διεθνές Πανεπιστήμιο και συγκροτούν το νέο Διεθνές Πανεπιστήμιο. Έχουν προκύψει με μεγάλη διαβούλευση, τουλάχιστον ενός χρόνου, με εκθέσεις σκοπιμότητας, με καινούργια προγράμματα σπουδών. Τμήματα συγχωνεύτηκαν μεταξύ τους σε αυτή τη φάση, όμως με αποφάσεις των οργάνων, τμήματων και σχολών. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ακαδημαϊκός ή επιστημονικός αυτή τη στιγμή, πριν άλλωστε ολοκληρώσουν και ένα κύκλο για τις σπουδές τους, να τεθεί ζήτημα αναδιάρθρωσης του χάρτη αυτού του Πανεπιστημίου, όπως φυσικά πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να τεθεί ζήτημα αναδιάρθρωσης του χάρτη συνολικά των Πανεπιστημίων. Ο μόνος λόγος που θα μπορούσε να γίνει αυτό είναι για να βοηθηθούν τα τοπικά κολέγια, τα οποία με κυβερνητικές νομοθετικές ρυθμίσεις έχουν αποκτήσει επαγγελματικά δικαιώματα και γράφονται οι απόφοιτοί τους, θα έλεγα, με το ζόρι στα επιμελητήρια, ενώ αντίστοιχα στα τμήματα που έχουν προκύψει στα καινούργια πανεπιστήμια έχει παγώσει κάθε διαδικασία απονομής επαγγελματικών δικαιωμάτων στους αποφοίτους τους. Εμείς λοιπόν ζητάμε να ενισχυθούν τα τμήματα, να ξεπαγώσουν οι θέσεις μονίμου εκπαιδευτικού προσωπικού, οι οποίες δεν προσφέρονται ακόμα και σύμφωνα με τον νόμο, δεν αντικαθίστανται ούτε οι συνταξιούχοι που αποχωρούν. Θέλουμε επαρκή χρηματοδότηση, θέλουμε φοιτητική μέρημα πραγματική, για να μπορέσει το Πανεπιστήμιο να λειτουργήσει πραγματικά, ακαδημαϊκά και να σεβαστεί η πολιτεία αλλά και η διορισμένη διοίκηση του Ιδρύματος που προχώρησε σε αυτή την πρόταση, στον κόπο που έχουν καταβάλει όλοι οι συνάδελφοι για αναβάθμιση στο επίπεδο της εκπαίδευσης και της έρευνας.